Ένα νέο ηχητικό παραλήρημα του ψευτογιατρού γεμάτο σκόρπιες, ιατρικές ορολογίες, ασυνάρτητους συσχετισμούς και πεδαριώδεις διαγνώσεις παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά το Live News. Ο Dr. Νίκολας Κόντος αυτή τη φορά συμπεραίνει ότι ο ασθενής του πάσχει από το σηκώτη του, το οποίο όπως λέει δουλεύει οι υπερορίες και εξηγεί τι πρέπει να κάνει για να το ξεκουράσει. Σίγουρα έχει βοηθά να το σηκώσει, να μπορέσει να αποτοξινωθεί. Γιατί αυτό τι μας δείχνει, από τη στιγμή που ξεκούρεσαι το σηκώτη, άρχισε να δει πολύ ότι να κατακτήσει τοξινώσεις. Να του σημαίνει ότι έχει ψηλές τοξινώσεις στον οργανισμό. Δεν παίζει ρόλο να είμαστε επαρχίες ή αδύνατοι. Μπορεί να έχουμε όλοι λοιπόν διήθηση στο σηκώτη. Να λέω από το τι τρώμε. Να δεν μπορεί να δει ένα κοντρό και να μην έχει και ένα αδύνατο να έχει. Τα σημάδια αυτά σε συνεργασία με τις ερευνητριάσεις που έχει. Τα εκεί που φαίνεται ότι είναι διαισθάνομαι να εκτίσει κάποια ψηλή αχμή εδώ πέρα, κάποια στίγματα. Αυτά είναι σημάδια ότι το σηκώτη βλέπει υπερορίες, κουράζεται, πρέπει να το ξεκουράσουμε. Το ρεσιτάλ ευρηματικότητας του 47χρονου στη συνέχεια επικεντρώνεται στο κρασί. Βάζει στο κάδρο και το μήλο και όλα αυτά τα συνδυάζει με τέτοιο τρόπο, ο οποίος όπως θα ακούσετε δεν θυμίζει στο παραμικρό επιστημονική ανάλυση. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίει το κρασί. Έχει πιθανότητα να πίνεις και ένα λίτρο κρασί την ημέρα με φαγητό μαζί και να μην σε πειράζει καθόλου. Να το πίνεις έτσι σκέτο επειδή σ' αρέσει και να σε τσακίσει το μισό λίτρο. Μας έχει συχνότητα και διατροφή. Όμως θέλουμε πραγματικά να βοηθάμε το σηκώτη μας, δεν πρέπει ποτέ να πίνουμε μάτια στο μάχη. Ποτέ δυστυχή. Ακόμα και το μήλο, που είναι στις παλιές που πήραν κρασί και είναι το μήλο, είναι γιατί το μήλο δημιουργεί πεκτίνες και βοηθάει να απορροφηθούν πιο γρήγορα οι καλές ουσίες από το κρασί, τα φλαβονοειδή, και τη τοξικότητά του, το έχουν και τα λοιπά, τα μειώνει και τα αποβάλλει πιο γρήγορα. Δηλαδή σε οδηγεί στη τουαλέτα. Και μπορεί να κάνει ένα παπούλι, αυτό να πίνει με το μήλο για να λε τι κάνει, και ο παππού να είναι μια χαρά, και αυτή να πει σε άντρα, να πίνει σκέτο και να φύγει σαν διάφορα. Να νιώσει από ένα λίτρο κρασί. Ύστερα έχοντας στα χέρια του τις εξετάσεις του ασθενούς, τον συμβουλεύει να ακολουθήσει τις οδηγίες του και να αξιοποιήσει, όπως λέει χαρακτηριστικά, την ευκαιρία που του δίνεται. Το πιο πιθανό, συνάδει με τις ερυθμιάσεις και τα στίγματα που έχεις, πρέπει να ενισχύσουμε το σηκώτη. Αν το βοηθήσουμε και το ενισχύσουμε, θα αποτοξινωθείς πιο γρήγορα και αυτό μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Και όταν πάμε στο παρενετρία, άμα πάμε στο ένα, δεν υφίσταται και δεν έχεις πρόβλημα τίποτα, ούτε σε ενοχλεί. Από αυτή την άποψη τώρα είσαι τυχερός, αλλά πρέπει να αξιοποιήσεις αυτή την ευκαιρία. Οι αποκαλύψεις είναι καθημερινές και οι καταγγελίες ασθενών που έπεσαν στην παγίδα του δόκτορα Νίκολας Κόντος ατελείωτες.